60 είναι ο ψαλμός Ροβίτα, 102 ψαλμός, σελίς 560, ψαλμός Ροβίτα. Προσοχή, προσευχή του τεθλιμένου όταν αδειμονεί και εκχαίει το παράπονο αυτού ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου ας έλθει προσέ. Μην κρύψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, καθημέραν θλίβομαι, κλείνον προς εμέ το οτίον σου, καθημέραν σε επικαλούμε ταχαίως επάκουέ με, διότι εξέλιπον ως καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως φρύγανον κατεξηράνθησαν. Επληγώθη η καρδία μου και εξηράνθη ως χόρτος, ώστε λησμόνησα να τρώγω τον άρτον μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθησαν τα οστά μου εις το δέρμα μου. Κατεστάθην όμοιος του ερημικού πελεκάνος. Έγινα ως νυκτικόραξ εν της ερήμης. Αγρυπνώ και είμαι ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Όλη την ημέραν με ονειδίζωσιν οι εχθροί μου. Ημενόμενη ομνίωση κατ' εμού, διότι έφαγον στάκτην ως άρτον. Και συνεκέρασα με δάκρυα το ποτόν μου. Εξαιτίας της οργής σου και της αγανακτήσεώς σου, διότι σηκώσας με έριψας κάτω. Οι μέρες μου παρέρχονται ως σκιά, κι εγώ εξηράνθινος χόρτος. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα διαμένεις, και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ θέλεις σηκωθεί, θέλεις πλανχνιστεί τη Σιών, διότι είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασε. Επειδή οι δούλοι σου αρέσκονται εις τους λίθους αυτής και σπλαχνίζονται το χώμα αυτής, τότε τα έθνη θέλουν συμφοβηθεί το όνομα του Κυρίου και πάντες οι βασιλείς της γης τη δόξαν σου. Όταν ο Κύριος οικοδομής της Ιών θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού, θέλει βλέψει επί την προσευχήν των εγκαταλελειμμένων και δεν θέλει καταφρονήσει την δέησιν αυτών. Τούτο θέλει γραφτεί δια την γενεάν την επερχομένη. Και ο λαός ώστις θέλει δημιουργηθεί, θέλει ενή των Κύριων, διότι έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος επί την γην, δια να ακούσει των στεναγμών των δεσμίων, δια να λύσει τους καταδιαδικασμένους εις θάνατον, δια να κηρύττωσι εν Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ, όταν συναχθώσει ομού η λαϊκή βασιλεία, δια να δουλεύουσι των Κύριων. Αμήν. Τεθλιμένος, κατατεθλιμένος ο ψαλμωδός. Ένας άνθρωπος του Θεού. Η ελπίδα του είναι στον Κύριο. Η αγάπη του είναι στο Θεό. Αλλά τα πράγματα στη ζωή του δεν πάνε καλά. Και μάλιστα δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν είναι ότι έχει μερικά προβλήματα, λίγα, τα οποία αντιμετωπίζονται. Τα προβλήματα που έχει είναι ανυπέρβλητα. Δεν αντιμετωπίζονται. Δεν υπάρχει ανθρώπινη δύναμη, ικανότητα. Δεν υπάρχει ανθρώπινη αντοχή για να μπορέσει να σταθεί, να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Η ψυχή του είναι κατατεθλιμμένη και δεν έχει πού αλλού να πάει. Δεν μπορεί κανείς να τον βοηθήσει και το ξέρει, προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να έχει κάποια αποτελέσματα. Ίσως η τελευταία του επιλογή, μετά από πολλές προσπάθειες, να είναι ο Κύριος. Ίσως να είναι και η πρώτη του επιλογή. Πάντως και πρώτη να είναι, είναι και τελευταία. Πιθανότερο είναι, αν κρίνω από τον εαυτό μας, ότι προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε να πετύχουμε πράγματα και όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και το βλέπουμε αυτό, τότε στρέφουμε το βλέμμα μας στον Κύριο.
και εκχαίει λοιπόν το παράπονό του, τη θλίψη του ενώπιον του Κυρίου και μάλιστα κραυγάζοντας με αγωνία και με απελπισία αλλά και με ελπίδα ότι ο Θεός θα τον ακούσει. «Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, η κραυγή μου ας έλθει προς Σε. Μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μένα, κάθε μέρα θλίβομαι». Δεν υπάρχει μια μέρα που να βρίσκω παρηγοριά. Κάθε μέρα θλίβομαι. «Σε παρακαλώ, στρέψε κλείνον το οτίον σου προς εμέ. Σε επικαλούμε, κάνε γρήγορα, εισάκουσέ με. Δεν αντέχω άλλο, απέκαμα. Εξέ λοιπόν ως καπνός οι μέρες μου, τα οστά μου και η δύναμής μου κατεξηράνθησαν. Πληγώθηκε η καρδιά μου. Λυσμόνησα ακόμη και να τρώω από τη θλίψη μου. Ο στεναγμός μου έκαμε τα οστά μου και το δέρμα μου να κολληθούνε. Έχασα κάθε δύναμη και σωματική και ψυχική και πνευματική και έμεινα και μόνος μου. Καταστάθηκα σαν τον έρημο πελεκάνο και έγινα σαν την κουκουβάγια που στέκεται μόνη της στους έρημους τόπους. Αγρυπνώ μέσα στη μοναξιά μου, στη μοναξιά της θλίψης μου. Κανείς δεν με καταλαβαίνει, κανείς δεν με πλησιάζει, κανείς δεν με ακούει. Σαν το σπουργίτι έμεινα μόνος μου. Και δεν φτάνει αυτό, και όλοι με ονειδίζουνε. Οι εχθροί μου ορκίζονται εναντίον μου. Ταπεινώθηκα έως εδάφους. Έφαγα στάχτησα ψωμί και συνεκέρασα τα δάκρυά μου με το ποτό μου. Νερό έπινα και έτρεχαν τα δάκρυά μου και έπινα και τα δάκρυά μου μέσα. Και συμπέρασμα. Και όλα αυτά γίνανε εξαιτίας σου, Κύριε. Γιατί εσύ με ύψωσες και εσύ με γκρέμισες. Και έτσι οι μέρες μου πια παρέρχονται σαν σκιά και εγώ ξεράθηκα σαν χόρτος μαραμένος. Πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις. Και όταν λέω πολλές φορές δεν εννοώ πολλοί άνθρωποι, εννοώ ο ίδιος άνθρωπος πολλές φορές, και όταν λέω ο ίδιος άνθρωπος εννοώ όλοι μας. Να φτάσουμε σε καταστάσεις μοναξιάς, απελπισίας, θλίψης. Και επειδή είναι άνθρωπος του Θεού, αρχίζει να ομολογεί λόγια πίστης. Όμως εσύ, Κύριε, μένεις στον αιώνα. Το μνημόσυνόν σου, η ενθύμησή σου, η παρουσία σου εις γενεάν και γενεάν και σε μένα. Δεν μπορεί, εσύ θα σηκωθείς, Κύριε. Θα σπλαχνιστείς τη Σιών και θα σπλαχνιστείς και μένα. Θα σπλαχνιστείς την οικογένειά μου. Θα σπλαχνιστείς την Εκκλησία, θα σπλαχνιστείς εμένα προσωπικά. Δεν μπορεί, είσαι αγάπη, έχεις πλάχνα, θα με σπλαχνιστείς. Δεν γίνεται, πρέπει να έφτασε ο καιρός. Δεν αντέχω άλλο. Ποτέ δεν φέρνεις πιο πολλά από αυτά που μπορούμε και από αυτά που αντέχουμε στη ζωή μας. Δεν αντέχω άλλο, άρα έφτασε ο καιρός. Θα μας ελεήσεις. Και όταν θα μας ελεήσεις, τα έθνη θα δουν τον, θα φοβηθούν το όνομά σου και όλες οι βασιλείς της γης θα διακρίνουν τη δόξα σου. Θα μας ελεήσεις, Κύριε. Τώρα όμως έρχεται η σειρά του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου, να απαντήσει. Όχι, δεν έφτασε ο καιρός. Όχι, δεν θα σε ελεήσω. Όχι, δεν θα κάνω τίποτα από αυτά που νομίζεις και ελπίζεις ότι εγώ θα κάνω. Άλλα θα κάνω εγώ.
όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, δεν θα σε λέησω, θα σε οικοδομήσω πρώτα. Δεν θα σε λέησω, θα σε αυξήσω πνευματικά πρώτα. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θα φανεί στη ζωή σου εν τη δόξη του. Μέχρι να σε οικοδομήσω, δεν θα σε ελεήσω. Μέχρι να σε αυξήσω, δεν θα σε βοηθήσω. Πρέπει να καταλάβεις και πρέπει να καταλάβουμε. Έτσι λέει το Πνεύμα το Άγιο στον Ψαλμοδό και ο Λόγος του Θεού σε μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ζητούμενο το δικό μας είναι το έλεος, η βοήθεια, η ευλογία, η παρηγοριά, η ενίσχυση. Το ζητούμενο του Θεού είναι άλλο. Η αύξηση, η οικοδομή. Δεν σε θέλει να είσαι ένα κακομαθημένο παιδί που θα σου κάνει τα χατήρια σου. Σε θέλει να είσαι ένας δόκιμος άντρας πίστεως που θα κάνεις εσύ τα χατήρια του, το θέλημά του. Δεν αφήνει, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να αναπτυχθούμε ανεξέλεκτα σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση μας. Δεν αφήνει ο Γεωργός το χωράφι του να φυτρώσει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Πριν το σπείρει για να καρποφορήσει, το οργώνει, το σκάβει, το καθαρίζει, του ρίχνει λίπασμα, το τακτοποιεί, το φτιάχνει και ύστερα με χαρά παίρνει σπόρο πολύτιμο, γιατί ο σπόρος είναι πολύτιμος στο Γεωργό. Μπορεί να τον φάει, μπορεί να ζήσει, αλλά τον θυσιάζει το σπόρο τον πολύτιμο και μάλιστα με δάκρυα. Δεν έχει πολύ και όμως τον πετάει. Είναι σαν να έχω κάτι πολύτιμο και αρχίζω να το πετάω δεξιά και αριστερά. Δεν το πετάει, σπέρνει. Αλλά δεν σπέρνει σε ένα χωράφι άγριο, σε ένα χωράφι καθαρισμένο, οργωμένο. Όταν ο Κύριος σε οικοδομήσει, τότε θα φανεί εν τη δόξη του. Τότε θα επιβλέψει επί την προσευχή των τεθλιμένων, των εγκαταλελειμμένων, και τότε δεν θα καταφρονήσει τη δέησή τους. Αλληλούια. Και σήμερα ήμουνα σε ένα τρένο και το τρένο προχώραγε και εγώ ήμουνα στο παράθυρο και κοίταγα. Είδα μια ξερή γη ακαλλιέργητη και ανθρώπους πεινασμένους. Προχώραγε άλλο χωράφι καλλιεργημένο και ανθρώπους κοπιώντες. Όχι καλλιεργημένο, ανθρώπους κοπιώντες και άνθρωποι να σκάβουνε, να καθαρίζουνε. Και προχώραγε το τρένο και είδα ένα χωριό. Ένα χωριό που ήταν σαν να κατοικούνταν από τσιγκάνους, βρώμικο, άθλιο, άνθρωποι πεινασμένοι. Τα χωράφια γύρω ακαλλιέργητα. Είδα άλλο χωριό με κάτασπρα σπίτια, καθαρό, τα χωράφια καταπράσινα. Άνθρωποι να τραγουδάνε, να ψέλνουνε πιο σωστά στο Θεό και να εργάζονται στα χωράφια τους. Και οι γυναίκες και τα παιδιά χαρούμενοι να κάνουν τις δουλειές τους, οι γυναίκες χαρούμενες να κάνουν τις δουλειές τους και τα παιδιά να παίζουν χαρούμενα. Αδερφοί αγαπητοί, από μας εξαρτάται. Από τις αποφάσεις που παίρνουμε.
ο Κύριος αν δεν οικοδομήσει, δεν θα έρθει στη ζωή σου να σε παρηγορήσει, να σε ενισχύσει και να σε ευλογήσει. Δεν εξαρτάται από τη μετάνοιά μας και την επιστροφή μας, εξαρτάται από την οικοδομή μας. Και πιο σωστά, δεν εξαρτάται από αυτά που οικοδομούμε εμείς, εξαρτάται από αυτά που αφήνουμε το Θεό να οικοδομεί σε μας. Αναγνωρίζοντας ότι ο γεργός είναι ένας, ο ουράνιος. Εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά κλίματα μέσα στην άμπελο την αληθινή. Και ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να το κατανοήσουμε αυτό. Επηρεάζει όλη τη ζωή μας, αλλάζει όλη τη ζωή μας. Ή θα είμαστε, δεν το λέω για τους ανθρώπους όπως τότε, βρώμικοι, μέσα σε ένα χωριό τεμπέλιδων, που δεν ενδιαφέρονται ούτε για την καθαριότητα, ούτε για τίποτα. Ή θα είμαστε σε ένα χωριό που θα είναι πεντακάθαρο, καθαρισμένο από τον ίδιο το Θεό. Και τα χωράφια καταπράσινα, ποτισμένα από τους καταράχτες του ουρανού. Αυτό εξαρτάται από μας. Και να το πω πιο σοβαρά, εξαρτάται από σένα αδερφή μου και από σένα αδερφέ μου. Και τι λέει η Γραφή? Αυτό θα γραφτεί για τη γενεάν την επερχομένη. Και ο λαός ο οποίος θα δημιουργηθεί, ο λαός του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού, έτσι θα ενεί και θα δοξάζει τον Κύριο. Διότι τότε έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού εξ ουρανού και επέβλεψεν ο Κύριος επί την γην. Για ποιο λόγο? Τώρα πια για να ακούσει το στεναγμό των δεσμείων και για να ελευθερώσει τους καταδικασμένους εις θάνατον. Για ποιο λόγο? Μόνο για να τους ελευθερώσει? Μόνο για να τους βοηθήσει? Όχι αδερφοί αγαπητοί, για να τους καταστήσει κήρυκες δικαιοσύνης, απεσταλμένους του, για να κηρύττουνε εν σιών το όνομα του Κυρίου και να δοξάζουν το Θεό στην Ιερουσαλήμ. Να δούμε λοιπόν τι θέλουμε εμείς και τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να σε κάνει αδελφέ και αδελφή και μένα, κήρυκα δικαιοσύνης, όπως έκανε το Νόε μέσα σε μια γενεά απίστων, σκολιά, διεστραμμένη, που τους φώναζε ο Θεός θα καταστρέψει τη γη και ο μόνος που θα σωθεί είναι αυτός που θα μπει μέσα στην Κιβωτό, γιατί θα φέρει πλημμύρα πανταχώθεν, δεν θα μείνει τίποτα ζωντανό. Και κήρυτε όχι μόνο με λόγια, αλλά το κήρυγμα της δικαιοσύνης του Νόε ήταν με έργα, καθώς οικοδομούσε την Κιβωτό επάνω στην κορφή του βουνού. Τα έργα του ήταν σύμφωνα με τα λόγια του και τα λόγια του ήταν λόγια Θεού. Τα έργα του ήταν η υποταγή του στα λόγια του Θεού, τα οποία κήρυται εν δικαιοσύνη. Για να σε κάνει όμως κήρυκα δικαιοσύνης, ώστε να κηρύττει στη Σιών και να δοξάζει στην Ιερουσαλήμ, πρέπει να περάσεις από τη θλίψη της παιδείας, από την ταλαιπωρία της δοκιμασίας και να περάσεις δόκιμος, δόκιμη, και να περάσεις με υπομονή, με πειθαρχία, γνωρίζοντας ότι η παιδεία του Θεού στη ζωή σου δεν είναι κρίσης, τιμωρία, οργή, αλλά είναι η ευλογία του Θεού.
αλλά αυτή όχι που ζεις, αλλά που θα ζήσεις όταν θα έρθεις στη ζωή σου, όταν το αποδεχτείς. Κήρυκα δικαιοσύνης, όχι με τα λόγια σου όπως κάνω εγώ τώρα, με τα έργα μας όπως πρέπει να κάνουμε. Πώς οικοδομούντες την κυβωτό της που οικοδόμησε ο Νόε τη σωτηρίας μας. Και πώς οικοδομείς και γιατί οικοδομείς και τι είναι αυτό που οικοδομείς. Απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού. Και όταν ο Λόγος του Θεού φαίνεται παράλογος, και όταν ο Λόγος του Θεού φαίνεται αυστηρός, και όταν ο Λόγος του Θεού φαίνεται αδύνατος, και όταν ο Λόγος του Θεού στην καρδιά σου δεν χωράει, εκεί είναι που πρέπει να δαμάζεις το σώμα σου και να το αδουλαγωγείς. Μήπως εις άλλους με λόγια κηρύξεις, εσύ με τα έργα σου βρεθείς αδόκιμος. Και αυτό αφορά όλους μας, μηδενός εξαιρουμένο. Ο μόνος τρόπος να κάνει γρήγορα ο Θεός την επίσκεψή Του είναι να αποδεχθούμε την παιδεία Του, η οποία έχει τρεις στόχους: την αναβάθμισή μας, την εκπαίδευσή μας πρώτον, δεύτερον την καρποφορία μας, γιατί θέλει ο Θεός να είναι η ζωή μας καρποφόρα με σωτηρία ψυχών, με καρπό Πνεύματος Αγίου, με ομολογία πίστεως, με καρπόν εισαγιασμών. Την καρποφορία μας δεύτερον, και τρίτον το έλεος Του να μας φυλάξει, να εισέλθουμε εν τέλει στην κυβωτό και να μην βρεθούμε έξω μαζί με τα έθνη στην καταστροφή. Αυτό λοιπόν θα γραφτεί για τη γενεά την επερχομένη, γιατί πρέπει να δημιουργήσει ο Θεός ανθρώπους που θα κηρύττουν εν Σιών το όνομά Του και θα δοξάζουν Αυτόν εν Ιερουσαλήμ, όταν συναχθώσιν ομού η λαοί και βασιλείε δια να δουλεύωσιν τον Κύριον. Δεν είναι λοιπόν μόνο για σένα και για μένα και για μας. Χάρη έκανε ο Θεός και μας έφερε μέσα. Χάρη κάνει ο Θεός και μας εκπαιδεύει. Χάρη κάνει ο Θεός και μας παιδεύει. Χάρη κάνει ο Θεός και μας περνάει από θλίψεις. Και χάρη κάνει ο Θεός και μας διδάσκει ότι πρέπει να αποδεχθούμε την παιδεία Του και τη δοκιμασία Του, γιατί πρέπει κάποιους από εμάς, ο Θεός θέλει όλους, να μας καταστήσει κήρυκες δικαιοσύνης στη Σιών και στην Ιερουσαλήμ, όταν ο Θεός μαζέψει τους λαούς και τις βασιλείες σε Αυτόν για να δουλεύουν όλοι μαζί τον Κύριο. Αμήν.